Καλά. Κοιτάξτε, εγώ έχω μια άποψη πολύ συγκεκριμένη για τα μνημόσυνα και τις κηδείες. Δηλαδή ότι όταν πας να χαιρετήσεις, να αποχαιρετήσεις τον... κάποιον αγαπητό με ένα πρόσωπο. Εσύ δεν πα τώρα. Εσύ είσαι πάρα πολύ χάλια ψυχολογικά, που το καταλαβαίνω. Όλοι είναι χάλια ψυχολογικά. Αλλά πρέπει και οι άλλοι να φροντίσουν γύρω σου να πα ευπρεπή. Γιατί λες το τελευταίο αντίο. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Καλά, να πα έτσι. Αλλά αυτό δεν είναι ευπρεπή. Αυτό είναι. Τι να πω. Κοίτα, είναι για μνημόσυνο. Θα σου πετάνε τα λουλούδια που είναι στου δίπλα. Δηλαδή, καταρχά τα μνημόσυνα απαγορεύονται διαφάνειε, δίχτυα, τέτοια πράγματα. Και το style rock, παιδιά. Απαγορεύονται τα κραγιόν. Έχει καταντήσει, έτσι όπως το πάνε, διαγωνισμός καρναβαλιού και σούργελου, γιατί όλες πηγαίνουν σαν καρνάβαλοι και ποια είναι καλύτερα για να γίνει βασίλισσα του καρναβαλιού. Όχι, δεν είναι έτσι. Όχι, έχουν προσωπικό θα... στην Τζορτζέλα μου, δηλαδή θα σε δούμε στην κηδεία, έτσι. Αυτό θα ήταν μνημόσυνο, αν έχετε δει στο εξωτερικό, χωρίς τη διαφάνεια, όλο το στυλ, την καπελαδούρα και το από πάνω, ας πούμε στην Αγγλία, στις βασιλικές οικογένειες δίνονται έτσι. Αυτό... Εκτός από τη διαφάνεια. Αυτό... Δηλαδή μνημόσυνο της Κοκό Σανέλ θα μπορούσε να θα πάει. Θα έπρεπε να εξηγήσει, αλλά... μπράβο, έχει δίκιο. Ότι πάει σε ένα συγκεκριμένο μνημόσυνο. Αυτό είναι μνημόσυνο, το ότι τα έχω με τον καναλάρχη και είναι η γυναίκα του και πάω για να κάνω εντύπωση. Αυτό δεν είναι για μνημόσυνο δικό μας το μνημόσυνο. Εδώ ελληνικό γκρι. Λοιπόν, ας κλείσουμε τα μνημόσυνα πρωί-πρωί, σας παρακαλώ. Ζωή σε εμάς. Μνημόσυνο. Όχι μνημόσυνο. Επιβίωση.